Τα ζώα είναι τόσο ευχάριστοι φίλοι. Δεν κάνουν ερωτήσεις και δεν κάνουν κριτική, όπως είπε και η Μαρία Νέβανς. Καλώς ήρθατε στο Cubivox. Μαζί θα δούμε τα 10 μεγαλύτερα ζώα. Σε αυτή τη λίστα συμπεριλαμβάνονται τα 10 μεγαλύτερα ζώα σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Και επειδή μοιραζόμαστε την έκτη μέρα της δημιουργίας, ξεκινάμε. Ο υδρόχυρος, καπιμπάρα ή ο άρχοντας των γρασιδιών, είναι το μεγαλύτερο τροκτικό στον κόσμο. Βαρύς και στιβαρός, μπορεί να ξεπεράσει σε μήκος το 1 μέτρο. Είναι ημιυδρόβιο ζώο και κατοικεί στους υγρότοπους της Νότιας Αμερικής. Ανάμεσα στα δάκτυλά του έχει μεμβράνες όπως η πάπια, ενώ τα μάτια, τα αυτιά και η μύτη του βρίσκονται στην κορυφή του κεφαλιού του επιτρέποντάς του να βυθίζεται πλήρως. Στη 10η θέση, το καπιμπάρα. Γνωστή για το μεγάλο της μέγεθος, αυτή η ιδιαίτερη νυχτερίδα είναι είδος προς εξαφάνιση. Το άνοιγμα των φτερών της φτάνει τα 1,7 μέτρα. Ζει στα δάση και λόγω των αποψηλώσεων δεν έχει πολλά μέρη για να κατοικήσει. Είναι ξημερώσιμο ζώο, ωστόσο αρκετά επικίνδυνο. Η χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα κερδίζει την 9η θέση της λίστας μας. Το είδος αυτού του οικόσιτου κουνελιού προέρχεται από το Βέλγιο. Το βάρος του φτάνει συνήθως στα 7 κιλά, αλλά πολλές φορές φτάνει και τα διπλάσια. Παρά το γεγονός ότι είναι μια εξημερωμένη ράτσα, διατηρεί ορισμένα χαρακτηριστικά των άγριων κουνελιών. Έχει μεγάλα αυτιά που συμβάλλουν στην εξαιρετική ακοή, βοηθώντας τα έτσι να εντοπίζουν τα αρπακτικά ζώα πριν να είναι πολύ αργά. Στην 8η θέση, ένας διαφορετικός Bugs Bunny. Η γιγαντιαία σαλαμάνδρα ζει στην Κίνα και αποκαλείται Wagwagyu, δηλαδή ψάρι βρέφος. Σε προχωρημένη ηλικία ο ήχος που βγάζει μοιάζει με τη φωνή ενός νεογέννητου μωρού. Το είδος της απειλείται με εξαφάνιση γιατί το χρησιμοποιούσαν στην κινέζικη ιατρική. Ζει σε γλυκά νερά και εντάσσεται στον κατάλογο των άκρως απειλούμενων ζώων από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. Στην 7η θέση, η κινέζικη γιγάντια σαλαμάνδρα. Ο κροκόδυλος της θάλασσας ζει στις Νότιες Ινδίες. Σύμφωνα με καταγραφές, υπάρχουν κροκόδυλοι αυτού του είδους που το μήκος τους ξεπερνούσε τα 10 μέτρα. Ζει κοντά στις ακτές, αλλά κολυμπά και στην ανοιχτή θάλασσα, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις. Κολυμπώντας, φτάνει μέχρι τις ακτές της Αυστραλίας, όπου και αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους κολυμβητές και τους ψαράδες. Στο νούμερο 6, ο καλύτερος φίλος του Captain Hook. Στο νούμερο 5, η καφέ ή αλλιώς φαιά αρκούδα. Μπορεί να φτάσει σε βάρος μέχρι και 300 κιλά. Στην Ελλάδα, η καφέ αρκούδα υπάρχει κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ωστόσο ο πληθυσμός της είναι περιορισμένος. Έχει μεγάλο κεφάλι, μικρά αυτιά, πατούσες με γερά νύχια και κοντή ουρά. Τρέφεται με φυτά, ψάρια, μέλι, πτηνά και τροκτικά. Έχει οξία όσφρηση και ασθενή όραση. Είναι ζώο που δεν έχει φυσικούς εχθρούς. Μοναδικός εχθρός της, ο άνθρωπος. Ο θαλάσσιος ελέφαντας του νοτίου ημισφαιρίου οφείλει το όνομά του στο μέγεθός του και στη μεγάλη προβοσκίδα των ενήλικων αρσενικών που χρησιμοποιείται για την παραγωγή δυνατών ήχων, κυρίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Τα θηλυκά ζυγίζουν έως 900 κιλά και έχουν μήκος 3 μέτρα, ενώ τα αρσενικά ζυγίζουν 2.200 με 4.000 κιλά και έχουν μήκος 4 με 6 μέτρα. Το μεγαλύτερο αρσενικό που καταγράφηκε ποτέ βρέθηκε στη Νότια Γεωργία στις 28 Φεβρουαρίου του 1913. Είχε μήκος 6,85 μέτρα και βάρος 5.000 κιλά. Στην 4η θέση, ο θαλάσσιος ελέφαντας του Νοτίου Ημισφαιρίου. Η καμιλοπάρδαλη είναι το ψηλότερο ζώο στον κόσμο, με το ύψος της να φτάνει τα 5,5 μέτρα. Έχει μεγάλα υγρά μάτια, ευκίνητα αυτιά και παχύ δέρμα. Η όραση και η ακοή της είναι πολύ ανεπτυγμένες. Βαδίζει αργά και όταν παραστεί ανάγκη, μπορεί να τρέξει με ταχύτητα 30 χιλιόμετρων την ώρα. Δεν πίνει συχνά νερό, διότι λόγω ύψους είναι αναγκασμένη να σκύψει, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη στους εχθρούς της. Περνάει 12 ώρες τρώγοντας και κοιμάται 20 λεπτά τη μέρα. Στην 3η θέση, η καμιλοπάρδαλη.
Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο ζώο αυτή τη στιγμή και μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 4 μέτρα και σε βάρος τα 7.000 κιλά. Οι αφρικανικοί ελέφαντες έχουν μεγαλύτερα αυτιά και κύλι ράχη, ενώ οι ασιατικοί έχουν μικρότερα αυτιά και κύπτη ή επίπεδη ράχη. Είναι πανέξυπνο και συναισθηματικό ζώο, με πολύ καλή μνήμη που τη χρησιμοποιεί κυρίως για τον προσανατολισμό του. Η ευφυΐα του θεωρείται αντίστοιχη με αυτή των δελφινιών. Στη δεύτερη θέση, ο αφρικανικός ελέφαντας. Λόγω του μεγάλου μεγέθους της, πολλά από τα όργανά της είναι τα μεγαλύτερα στο ζωικό βασίλειο. Η γλώσσα μιας γαλάζιας φάλαινας ζυγίζει περίπου 2,7 τόνους και το στόμα της χωράει μέχρι 90 τόνους τροφής και νερού. Κατά τους πρώτους 7 μήνες της ζωής της, μία μικρή γαλάζια φάλαινα πίνει περίπου 400 λίτρα γάλα την ημέρα. Οι γαλάζιες φάλαινες αυθονούσαν σχεδόν σε όλους τους ωκεανούς της γης μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Για πάνω από έναν αιώνα, κυνηγήθηκαν σχεδόν μέχρι τον αφανισμό από φαλαινοθύρες, μέχρι που προστατεύτηκαν από τη διεθνή κοινότητα το 1966. Στο νούμερο 1, το μεγαλύτερο γνωστό ζώο μέχρι σήμερα. Ο μεγαλύτερος γνωστός δεινόσαυρος του Μεσοζωικού αιώνα ήταν ο Αργεντινόσαυρος, ο οποίος εκτιμάται ότι ζύγιζε πάνω από 90 μετρικούς τόνους. Συμφωνείτε? Διαφωνείτε? Για περισσότερα ζώδι Top 10 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κάντε like και subscribe στο Cubivox.